Σύνδεση με τη Λέτα Καλαμαρά μέσω Skype, η οποία παραμένει στην πόλη της Θεσσαλονίκης για το επιχειρηματικό ρεπορτάζ και τις εξελίξεις του. Λέτα, καλημέρα. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πράγματι παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθούμε όλη την εβδομάδα τη μελιγενέση σε επιχειρηματικό και οικονομικό επίπεδο εν γέννη. Λοιπόν, στον απόϊχο τώρα των μέτρων και πώς αντιδρά η αγορά. Καταρχάς συνεχίζονται οι ειδητές αντιδράσεις και μάλιστα η ζυγαριά γέρνει προς την αρνητική εκτίμηση. Υπήρχε η τοποθέτηση ότι στη ερώτηση τι γίνεται ειδικότερα για την ενέργεια, για το ενεργειακό κόστος και πώς τι σκοπεύει να κάνει η κυβέρνηση. Η απάντηση ήταν διαστόματος του κ. Μητσοτάκη ότι εμείς νοιαζόμαστε για τα νοικοκυριά τώρα και για τους τελικούς καταναλωτές και αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα τις επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες. Να δούμε τώρα βέβαια ποια είναι σε πρακτικό επίπεδο η όποια ενίσχυση ανακοινώθηκε και η πρόβλεψη προστασίας στους τελικούς καταναλωτές και στο νοικοκυριά και στους ιδιώτες. Με βάση τις αναλύσεις που έχουν γίνει από τους οικονομικούς αναλυτές και συντάκτες, βλέπουμε ότι οι δικαιούχοι του κατώτατου μισού στον ιδιωτικό τομέα θα έχουν μια ετήσια αύξηση της τάξης των 40 ευρώ τον Απρίλιο του 25, 40 ευρώ τον Απρίλιο του 26, 40 ευρώ τον Απρίλιο του 27, μέχρι ότου ο κατώτατος μισός φτάσει στα 950 ευρώ. Ένα το κρατούμενο. Με αυτά τα ποσά δεν φτιάχνεις ούτε καταναλωτική, δεν θωρακίζεις την κατανάλωση και δεν θωρακίζεις πόσο μάλλον και τα νοικοκυριά σε σχέση με τον πληθωρισμό και με την ακρίβεια η οποία συνεχίζεται. Μισό λεπτάκι τώρα, μισό λεπτάκι λέτε για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Εσύ τώρα αναφέρεσαι στις σταδιακές αυξήσεις των μισθών. Για να συντονιστούμε λίγο και να συμβαδίσουμε με τον τίτλο, δώσε μας την αντίδραση της ΓΕΣΕΒΕ. Λοιπόν, σε όλα αυτά υπάρχει αντίδραση η οποία τονίζει και λέει, ειδικότερα μάλιστα από τη ΓΕΣΕΒΕ, ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε πολλαπλά επίπεδα, αλλά και σε επίπεδο ενίσχυσης κατανάλωσης, η οποία δεν μπορεί να χτιστεί και να γίνει με βάση τις συγκεκριμένες αυξήσεις μισθών που ανακοινώθηκαν και που αναλύονται, επιμερίζονται στα νούμερα και στα ποσά που προανέφερα. Μάλιστα, η ΓΕΣΕΒΕ, εστιάζοντας ειδικότερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τονίζει ότι αυτές απουσιάζουν εντελώς από το ενδιαφέρον το κυβερνητικό και αυτό φάνηκε και στην παρούσα διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα επισημαίνεται ότι η διατήρηση του τεκμάρτου φορολογητέου εισοδήματος επιβαρύνει περισσότερο την κατάσταση. Μάλιστα αναλύουν και τονίζουν ότι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ανακοινώθηκε, ναι μεν είναι ένα καλό βήμα, αλλά αφορά περισσότερο τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι τις μικρές και τις μεσαίες. Και περαιτέρω οι επιδοματικές ενισχύσεις και οι αυξήσεις, οι μικροαυξήσεις αποδοχών που προβλέπονται σε δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους και κατ' επέκταση και στον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορούν να αντιστρέψουν τη μείωση του όγκου κατανάλωσης, η οποία παρατηρείται και συνεχίζεται τα τελευταία τρίμηνα, όπως και εμείς έχουμε αναφέρει. Η αλήθεια είναι, Λέτα, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθόλου. Και κυρίως ανέμενε ο συγκεκριμένος επιχειρηματικός κόσμος τη δυνατότητα να αποπληρώσει τα χρέη του με πολλές δόσεις, δηλαδή να υπάρξει μια διευθέτηση των προηγούμενων χρεών. Ναι, σε αυτή την κατεύθυνση δεν υπήρξε καμία τοποθέτηση, όπως επίσης δεν υπήρξε καμία τοποθέτηση αναφορικά με το τι σχέδιο μπορεί να υπάρξει σε σχέση στη διευκόλυνση της σχέσης των επιχειρήσεων με το χρηματοπιστωτικό τομέα και αν μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση, με πολύ συγκεκριμένο όμως και από το τρόπο και όχι με κάποια αόριστη τοποθέτηση όπως συνήθως γίνεται. Από την άλλη πλευρά τώρα έχουμε το ΒΕΘΑ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, που μιλάει για συγκρατημένη ικανοποίηση αναφορικά με τις εξαγγελίες, εστιάζοντας κυρίως στην κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος, στην σχετική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, που ήταν όπως τονίζετε αιτήματα που το ΒΕΘ είχε διατυπώσει επανειλημμένως. Ωστόσο, επισημαίνει ακριβώς ότι το θέμα του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων που επιβαρύνεται και από την ενέργεια, που επιβαρύνεται από τις γνώσεις των τραπεζών, αλλά και το ζήτημα των ρυθμίσεων ωφελών δεν ακουμπήθηκε, ήταν ζητήματα για τα οποία δεν υπήρξε καμία τοποθέτηση και καμία λύση.